Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή γύρω από το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός και διεξήγαγε έρευνες για τα αίτια του θανάτου καθώς και για την ταυτότητα του πτώματος. Μάλιστα, στη σκηνή κλήθηκε ιατροδικαστής, όπου εξετάζοντας τη σωρό, απέκλεισε εκ πρώτης το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Πρόκειται για Ελληνοκύπριο κάτοικο Στροβόλου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε σήμερα όταν πολίτης παρουσιάστηκε στην αστυνομία προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο πρόκειται για συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει δηλωθεί στην αστυνομία ως ελείπον πρόσωπο. Είναι νομισμένη νεκροτομή επί της σωρού του, θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί, με την αστυνομία να συνεχίζει τις εξετάσεις. Το ρόλο της Κύπρου ως κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας εξήρε κατά την επίσκεψη της στο νησί Γενική Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας. Ήδη είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με άλλους κρατικούς αξιωματούχους. Επαφές στην Κύπρο, την οποία χαρακτήρισε κόμβο καινοτομίας, πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας. This unique positioning has enabled this country to evolve into a thriving hub for innovation, where cutting-edge technologies and entrepreneurial ventures flourish. Η ψηφιακή πολιτική και μετάβαση αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης, σημειώνει από πλευράς του ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. As the first EU member state to join the DCO and capitalizing on our geostrategic location linking three continents, we aim to act as a bridge between nations, people and ideas, facilitating communication, collaboration and knowledge transfer to the benefit of all. Η Γενική Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας είχε επίσης συνάντηση τόσο μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Με επικρίσεις για την απουσία του Υπουργού Οικονομικών ξεκίνησε στη Βουλή συζήτηση για την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Η πρόταση είναι στην